Οι Τούρκοι παραδέχονται πως δεν έχουν καμία υπεροπλία, κυρίως στον αέρα. Το μόνο που έχουν για να αντιμετωπίσουν τα F-16 είναι το S-400 που στάθηκε όμως αδύνατο να εντοπίσει τα F-16 που πέταξαν προς την Κύπρο το 2020, ενώ δεν έχουν άλλα αντιεροπορικά συστήματα που χρειάζονται και είναι απαραίτητα για να προστατεύσουν το κύριο S-400. Ο πόλεμος στην Ουκρανία έδειξε πως το S-400 είναι ανίκανο να προστατεύσει τον εαυτό του και οι Ρώσοι έχουν χάσει συστοιχίες S-300 και S-400 και τα ουκρανικά χτυπήματα στην αεροπορική βάση Σάκη στην Κρυμαία δείχνει ακριβώς αυτό. Εάν οι Ουκρανοί αντιπιτίθενται επιτυχώς με δυτικά όπλα που είναι στην ουσία ανεκπαιδευτοί, φανταστείτε τι έχει να γίνει με τους εκπαιδευμένους Έλληνες απέναντι στους Τούρκους. Έτσι λοιπόν οι Τούρκοι πάνε από την πλάγη οδό και ετοιμάζουν καταγγελία της συνθήκης της Λοζάνης και θέλουν διαπραγμάτευση της κυριαρχίας των νησιών του Αιγαίου. Οι Τούρκοι λένε πως το άρθρο 13 της συνθήκης ειρήνης της Λοζάνης για τον αφοπλισμό των νησιών συνέδεε ρητά τον αφοπλισμό με τη διατήρηση της ειρήνης. Η Τουρκία μέσω του ύπουλου σχεδίου της και φυσικά με τις πλάτες της Ρωσίας θέλει να βάλει πόδι στο Αιγαίο και στα κοιτάσματα πετρελαίου και φυσικού αερίου. Εάν γίνει η επέκταση στα 12 ναυτικά μίλια, αυτόματα η Ελλάδα θα κατέχει το 70% της θάλασσας του Αιγαίου από 40 που είναι τώρα, ενώ η ελεύθερη θάλασσα μειώνεται σε 19 από 51%. Εάν και όποτε γίνει η καταγγελία της Λοζάνης, κάτι που θα πάρει αρκετά χρόνια φυσικά, δεν θα γίνει αποδεκτό από την ελληνική πλευρά, εάν έρθουν όλα τούμπα και θα έχουμε πόλεμο. Με τα μέχρι στιγμής δεδομένα, οι Τούρκοι έχουν μεγαλύτερο αριθμό σε άρματα, πλοία και αεροπλάνα. Μέχρι τότε θα έχουν έρθει τουλάχιστον 2 όμως μπελάρα, ακόμα 2 εξάδες ραφάλ και σε λίγες ημέρες ανακοινώνεται και η τελική απόφαση και τις κορβέτες που μάλλον θα είναι οι ιταλικές Ντόχα. Μία σύγκρουση θα κριθεί από την αποφασιστικότητα και την ευστοχία και από τις δύο πλευρές και δυστυχώς οι Τούρκοι έχουν προβάδισμα λόγω της εμπειρίας τους σε Συρία, Ιράκ και Λιβύη. Γι' αυτό και όλοι μας λέγαμε πως είναι απαραίτητο να υπάρχει αποστολή ελληνικών στρατευμάτων στις επιχειρήσεις του ΝΑΤΟ ώστε να υπάρχει εμπειρία σε πραγματικό πεδίο.